Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22 στην σειρά πώς γίνεται αυτό, στην How to σειρά που βλέπουμε παρέα και μαθαίνουμε όλα τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Και σήμερα θα δούμε πώς διορθώνουμε το pH του εδάφους, την οξύτητα με το lime, αλλά και τι έχει αλλάξει όταν θα κάνουμε τη σφορά των χωραφιών, εφόσον φυσικά παίζεται με το Precision Farming. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στον χάρτη All Stream Farm και συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος του κύκλου για το Precision Farming. Στο πρώτο επεισόδιο είδαμε ότι είχε να κάνει με τους τύπους του εδάφους, τους τύπους του χώματος και είδαμε τι εργαλεία χρειαζόμαστε ή τι άλλος τρόπος υπάρχει για να πάρουμε τα δείγματα που πρέπει να πάρουμε από το χωράφι, πώς παίρνουμε τα δείγματα για να τα στείλουμε στο εργαστήριο, να μας έρθει η ανάλυση και να ξέρουμε ακριβώς τι χώμα έχουμε στα χωράφια μας, ώστε από εκεί και πέρα να εκμεταλλευτούμε την έξυπνη γεωργία, το precision farming, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε ακριβώς όσα υλικά χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να κάνουμε και οικονομία στο lime, στα καύσιμα, στους σπόρους, στο λίπασμα κτλ. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ό,τι έχει να κάνει με την οξύτητα του εδάφους, με το pH, θα χρησιμοποιήσουμε lime δηλαδή για να διορθώσουμε το pH στο χωράφι μας και στη συνέχεια θα δούμε τι καινούριο έχουμε που έχει να κάνει με τη σπορά. Θα δούμε τι έχει αλλάξει όταν κάνουμε σπορά στα χωράφια, εφόσον φυσικά χρησιμοποιούμε την έξυπνη γεωργία. Καταρχάς να μπούμε στον χάρτη να δούμε μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Είμαστε λοιπόν εδώ στο χωράφι νούμερο 50 όπως βλέπετε. Να πατήσω το δεύτερο εικονίδιο που έχει προσθεθεί με το Precision Farming και είναι το παράθυρο που αφορά το Precision Farming. Βλέπετε εδώ η ανάλυση του εδάφους. Διάλεξε αυτό το χωράφι γιατί έχει τρεις διαφορετικούς τύπους χώματος. Στην αρχή έχουμε loam, έφορο έδαφος. Μετά το περισσότερο κομμάτι του είναι sandy loam. Βλέπετε εδώ το πράσινο, λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα. Αλλά στο τέλος έχουμε loamy sand, αργυλώδη άμμο δηλαδή, που είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να έχουμε στο χωράφι. Το κίτρινο κομμάτι εδώ. Πατώντας το βελάκι βλέπουμε τα επίπεδα του pH. Χρειαζόμαστε σίγουρα να ανεβάσουμε λίγο ακόμα το level στο περισσότερα κομμάτια του χωραφιού, ειδικά εδώ που είναι κίτρινο όπως βλέπετε. Πρέπει δηλαδή να πάμε κάπου στο 6,75 με 7. Τα επίπεδα του αζότου για το λίπασμα είναι χάλια, χρειάζεται λίπασμα το χωράφι, αλλά αυτό θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε την αλλαγή στο pH και στην οξύτητα του εδάφους. Καταρχάς πριν σας δείξω τα μηχανήματα που τα ξέρετε βέβαια, έχουμε το τραχτέρ μας και έχουμε ένα διασκορπιστή που ρίχνει lime ή λίπασμα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε lime. Πριν κάνουμε οτιδήποτε με τα μηχανήματα να δείτε ότι εδώ βλέπετε κάτω που λέει Precision Farming Soil Loam, βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικό value για το pH. Στο loam εδώ είναι άσχημο, είναι 6.000 από τα 6.750 που θα έπρεπε να είναι. Προχωρώντας και φτάνοντας εδώ στο sandy loam τα πράγματα είναι καλύτερα, έχουμε 6.125 από 6.500. Και πηγαίνοντας πιο ψηλά θα αλλάξει η σύνθεση του εδάφους εδώ, του χώματος. Θα μπούμε στο loam sand και βλέπετε εδώ είναι τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Εδώ έχουμε 5.500 από το 6.000 που θα έπρεπε να είναι για να έχουμε το ιδανικό. Δηλαδή αναλόγως το έδαφος που έχουμε αλλάζει και η οξύτητα του εδάφους. Πάμε λοιπόν να το διορθώσουμε αυτό ρίχνοντας lime. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Έχω ανοίξει και το μενού με το F1 να δούμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Βασικά να σας πω ότι ο εύκολος τρόπος που σας συνιστώ αυτό να χρησιμοποιείτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα, είναι να μπείτε στο χωράφι και είτε να βάλετε έναν εργάτη να δουλέψει, είτε να πάτε να ρίξετε εσείς το lime όπως ακριβώς είναι.
Τώρα, αν θέλετε λίγο περισσότερο ρεαλισμό, μπορείτε να ρίχνετε το lime που εσείς θέλετε στο χωράφι σας, αναλόγως το πόσο χρειάζεται, πατώντας το κόμμα, βλέπετε πάνω-πάνω στο μενού, γράφει Deactivate Automatic Application Rate, δηλαδή όπως είναι τώρα το μηχάνημα, θα ρίχνει αυτόματα όσο ακριβώς lime χρειάζεται στο χωράφι, μέσω της έξυπνης γεωργίας, του Precision Farming. Αν πατήσετε το κόμμα, βλέπετε σας έβγαλε το κάπα και το μη, που μπορείτε να αλλάξετε εσείς την ποσότητα lime που θα ρίχνετε. Πατώντας το κάπα, βλέπετε ανεβαίνει η ποσότητα κάτω στην μπάρα. Πατώντας το μη, μικραίνει η ποσότητα. Οπότε, αναλόγως τον τύπο του εδάφους και το lime που χρειάζεται, κάνετε μόνοι σας τις διορθώσεις. Αλλά σας το ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνουμε τόσο περίπλοκα τα πράγματα. Πατήστε ξανά το κόμμα, αφήστε το όπως ήτανε, βάλτε μπρος το τραχτέρ σας, ανοίξτε το μηχάνημά σας και ξεκινήστε να ρίχνετε lime, είτε μόνοι σας, είτε χρησιμοποιώντας έναν εργάτη. Ξεκινάμε λοιπόν και παρακολουθήστε τώρα, προσέξτε χαμηλά στο χάρτη, που ο χάρτης γίνεται πράσινος. Παίρνει ακριβώς όσο lime χρειάζεται και βλέπετε όσοι έχετε ασχοληθεί και έχετε ρίξει lime στα χωράφια, σίγουρα θα ξέρατε ότι το lime φεύγει αέρας πάρα πολύ γρήγορα, ενώ τώρα βλέπετε ότι δεν χαλάω μεγάλη ποσότητα, χαλάω ακριβώς όσο χρειάζεται το χωράφι. Οικονομία λοιπόν και στο lime. Εγώ θα ρίξω lime σε όλο το χωράφι και θα τα πούμε όταν τελειώσω. Τελείωσα, πήρε ακριβώς όσο lime χρειαζόταν το χωράφι μας. Βλέπετε ότι τώρα έχει σταματήσει να ρίχνει. Εγώ συνεχίζω να κάνω βόλτες. Το μηχάνημα δουλεύει όπως το βλέπετε, καταλαβαίνετε, αλλά δεν ρίχνει lime. Τελείωσε, πήρε όσο ακριβώς χρειαζόταν, έριξε όσο ακριβώς χρειαζόταν. Ναι, εδώ που χρειάζεται λίγο ακόμα ρίχνουμε. Μισό λεπτάκι τώρα να το αφήσω εδώ στην άκρη. Να δούμε τα αποτελέσματα. Καταρχάς βλέπουμε ότι έχουμε χαλάσει μόνο το 30% της ποσότητας lime που είχαμε στο το μηχάνημα. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το Precision Farming, σίγουρα θα είχαμε χαλάσει πολύ περισσότερο, ίσως να χρειαζόταν ακόμα ένα φόρτωμα για ένα χωράφι μεσαίου μεγέθους όπως είναι αυτό. Και επίσης στον χάρτη βλέπουμε τώρα ότι το χωράφι έχει αλλάξει σε ό,τι έχει να κάνει το pH. Βλέπετε έχει γίνει πιο πράσινο, έχει πάρει όσο ακριβώς χρειαζόταν, κάτι που θα το διαπιστώσουμε μπαίνοντας και μέσα στο χωράφι. Αν θυμάστε στην αρχή εδώ του χωραφιού που είχαμε έφορο χώμα, που είχαμε λόμ, το επίπεδο του pH, η οξύτητα ήταν κόκκινο, μας έλεγε απλά ότι είναι bad, ενώ τώρα βλέπετε είναι perfect το value, είναι 6.750 από 6.750 και εδώ στο Sandy Loam και εδώ είναι perfect και σίγουρα όταν θα πάμε και πιο πάνω εδώ στο Loamy Sand και εδώ είναι perfect 6.000 από 6.000. Το συμπέρασμα είναι ότι χαλώντας πολύ λιγότερη ποσότητα από lime έχουμε στο χωράφι μας ακριβώς όσο χρειάζεται για να εξορροπήσει η οξύτητα, να εξορροπήσει το pH, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή σοδιά. Πάμε τώρα να δούμε και 2-3 πραγματάκια που έχουν αλλάξει με τη σπορά. Φυσικά όταν χρησιμοποιούμε το Precision Farming. Θα μπω εδώ στο τραχτέρ για να ξεκινήσουμε να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Καταρχάς να σας πω ότι χρησιμοποιώ ένα πλάντερ και θα βάλω καλαμπόκι στο χωράφι, αλλά ό,τι να βάλετε, είτε έχετε πλάντερ είτε σίντερ, οι αλλαγές που έχουν γίνει με το Precision Farming είναι οι ίδιες. Μπαίνοντας λοιπόν στο τραχτέρ και πατώντας στο F1, μου ανοίγει το μενού
και βλέπουμε ότι και εδώ έχουν την επιλογή για αυτόματη ροή σπόρων ή να βάζουμε εμείς όσους σπόρους θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας δείξω μία εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν στη φωτογραφία ότι με το Precision Farming έχουμε την επιλογή και αναλόγως στον τύπο του χώματος που έχουμε στο χωράφι, αναλόγως στον καρπό που θα βάλουμε, όπως βλέπετε εδώ, σε loamy sand ας πούμε για το σιτάρι θέλουμε πολύ σπόρο, σε sandy loam θέλουμε στάνταρ σπόρους, σε loam θέλουμε πιο λίγους σπόρους και σε silty clay θέλουμε περισσότερους σπόρους και αναλόγως στον καρπό βλέπετε και στο κριθάρι, στην κανόλα, στη βρώμη, στο καλαμπόκι, στους αλιόσπορα και στη σόγια μπιν, αναλόγως στο τύπο του χώματος που έχουμε στο χωράφι μας, χρειαζόμαστε αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο σπόρο. Είμαι λοιπόν μέσα στο τρακτέρ και βλέπουμε στο μενού ότι και εδώ έχουμε την επιλογή Variable Shed Rate. Τώρα είμαστε στο αυτόματο. Πατώντας το U, το αλλάζουμε, βλέπετε μας βγάζει και μία ακόμα επιλογή Left Shift J και N. Με αυτόν τον τρόπο πατώντας Left Shift J ανεβάζουμε το Shift Rate, την ποσότητα των σπόρων που θα πέφτουν από τη σπαρτική μηχανή. Πατώντας τον E κατεβαίνει η ποσότητα όπως βλέπετε, ξανά το J ξαναανεβαίνει. Αλλά αυτό είπαμε είναι ο manual τρόπος, δεν χρειάζεται να δυσκολέψουμε τόσο πολύ το παιχνίδι, καλό είναι το Farming Simulator, καλό είναι και το Precision Farming, δεν είναι πάρα πολύ ρεαλισμό. Σας συστήνω να το έχετε στο αυτόματο όπως το έβαλα τώρα εγώ και όπως βλέπετε αλλάζοντας σιγά σιγά, μπαίνοντας δηλαδή στο σημείο που αλλάζει ο τύπος του χώματος, αλλάζει από μόνο του και η ποσότητα των σπόρων που πέφτουν. Θα δείτε σε λίγο, μόλις μπούμε στο Loamy Sand πεδίο εδώ, αν άλλαξε πάλι, τώρα πέφτουν περισσότεροι σπόροι. Θα κάνουμε μια κατεβασιά ακόμα για να το δούμε λίγο καλύτερα. Δείτε λοιπόν στο παράθυρο, εδώ που λέει Variable Shed Rate, είμαστε στο έδαφος στο Loamy Sand και πέφτει πολύ σπόρος. Μόλις μπούμε στο Sandy Loam, μπήκαμε τώρα, πέφτει πιο λίγο σπόρος, δεν χρειαζόμαστε τόσους πολλούς σπόρους εδώ. Άρα όπως βλέπετε γίνεται οικονομία και στους σπόρους με το Precision Farming. Όλα στο αυτόματο, έτσι δεν έχουμε εμείς να κάνουμε κάτι από τη στιγμή που το έχουμε στο αυτόματο και τώρα θα δείτε μόλις μπω στο Loam, στο έφορο έδαφος, εδώ θα χρειαστεί ακόμα πιο λίγους σπόρους. Το βλέπετε, 8, οπ, και τελειώσαμε. Μισό λεπτό να σας ανοίξω και τον χάρτη στο Precision Farming να δείτε και εδώ έχουμε ένα καινούργιο εικονίδιο που δεν το είχαμε στο 19. Έχουμε πληροφορίες εκτός από το pH, από το λίπασμα έχουμε και το seed rate, την ποσότητα των σπόρων που καταναλώνουμε και όπως βλέπετε όπου είναι πράσινο έχουμε λίγη ποσότητα, όπου είναι άσπρο έχουμε στάνταρ και όπου είναι κόκκινο έχουμε περισσότερη ποσότητα. Αυτές λοιπόν ήταν και οι αλλαγές που γίνανε και στη σπορά με το Precision Farming. Νομίζω ότι τελείωσε το βίντεο για σήμερα. Εγώ θα συνεχίσω τη σπορά στο χωράφι για να προχωρήσουμε να δούμε και το τρίτο επεισόδιο που θα έχει να κάνει με το λίπασμα. Καταρχάς, να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να σας πω ότι είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!